Ski, Madame Kuntera, c'est pour vous. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Επίτροπο για την ενημέρωση που μας έκανε σήμερα. Θα ήθελα όμως να επικεντρωθώ στη σημερινή μας συζήτηση στο θέμα της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, καθώς χάθηκαν άδικα 57 ανθρώπινες ζωές, στην πλειοψηφία τους νέοι, στο τραγικό δυστύχημα στην Ελλάδα στα Τέμπη στις 27 Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα, η Οδηγία 2016-798 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο της Ελλάδας τον Οκτώβριο του 2019. Η οδηγία αυτή, όπως γνωρίζετε, προβλέπει μία σειρά από μέτρα τα οποία έχουν ως στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την ανεξάρτητη διερεύνηση των αιτιών τους. Τα τελευταία χρόνια εκφράστηκαν έντονες ανησυχίες για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα, τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τα πολιτικά κόμματα στην Ελληνική Βουλή, αλλά και από έγκριτους εμπειρογνώμονες όπως ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής ETCS, που παραιτήθηκε με μία επιστολή κόλαφο λίγους μήνες πριν το δυστύχημα. Προκύπτουν λοιπόν ορισμένα σημαντικά ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν με ειλικρίνεια για να αποφευχθούν δυστυχήματα στο μέλλον. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, αν αξιολογήσατε την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2016-798 που ενσωματώθηκε το 2019 και συγκεκριμένα εφαρμόζονταν σωστά οι κοινές μέθοδοι ασφαλείας οι οποίες θα είχαν συμβάλει καθοριστικά στην ανάδειξη και αντιμετώπιση κενών ασφαλείας και τελικά στην αποφυγή ατυχημάτων. Διέθετε η Εθνική Εποπτική Αρχή την απαιτούμενη εσωτερική και εξωτερική οργανωτική ικανότητα όσο αφορά τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους προς εκπλήρωση των καθηκόντων της? Είστε ικανοποιημένοι με το επίπεδο της κατάρτισης και των προσόντων του προσωπικού του διαχειριστή υποδομών που επιτελεί βασική εργασία ασφάλειας όπως οι σταθμάρχες? Χρειάζονται ίσως νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες εκπαίδευσης για περισσότερες κατηγορίες προσωπικού και όχι μόνο για τους μηχανοδηγούς για τους οποίους θα φέρετε νέα νομοθετική πρόταση? Και τέλος, πώς διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της οδηγίας ελήψη μόνιμου και αξιόπιστου φορέα διερεύνησης ατυχημάτων? Κυρία Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για τον εξυγχρονισμό των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια. Το σύστημα ETCS θα έπρεπε να είναι λειτουργικό από το 2020. Ωστόσο, από το 2019 και μετά έχουν ζητηθεί ανεπάλληλες αναβολές από τις ελληνικές αρχές, τις οποίες η Κομισιόν έχει εγκρίνει. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, από τις επαφές σας με τις ελληνικές αρχές, γιατί δεν ολοκληρώθηκε το έργο τα τελευταία 4 χρόνια και παραμένει ακόμα και σήμερα ημιτελές? Εσείς εκφράσατε την ανησυχία σας στις ελληνικές αρχές για τις καθυστερήσεις και το έλλειμμα ασφάλειας. Είναι σημαντικό, κυρία Επίτροπε, να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά, γιατί μόνο αντλώντας τα σωστά συμπεράσματα θα βελτιωθεί η ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη, που είναι και η στρατηγική επιλογή της Κομισιόν και η δική μας για την πράσινη μετάβαση. Σας ευχαριστώ πολύ.